Καλεσμένου στου πολίτε του νομού Λάζη, συγκέντρωση των οργανώσεων Λάζη του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο και τη ΚΝΕ πραγματοποιούν την ερχόμενη Παρασκευή 15 Απριλίου στι 8 η ώρα στο κλειστό γυμναστήριο του Αλκαζάρ, όπου θα μιλήσει ο Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο, ο κ. Δημήτρη Κουτσούμπα, απίθυναν σήμερα το μεσημέρι, μέλη τη κεντρική οργάνωση του ΚΚΕ. Θα θέλαμε με την ευκαιρία αυτή να απευθύνουμε ένα κάλεσμα συμμετοχή στη συγκέντρωση που διοργανώνουν οι κομματικέ οργανώσει τη Λάρισα του ΚΚΕ με τον σύντροφο Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Κουτσούμπα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ την Παρασκευή, μεθαύριο Παρασκευή, 15 του μήνα στις 8 η ώρα στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Αλκαζάρ. Απευθυνόμαστε σε εργαζόμενους, νέους, γυναίκες, συνταξιούχους, όλους όσους προβληματίζονται και ανησυχούν με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Οι βόμβες που πέφτουν στην Ουκρανία σηματοδοτούν, πυροδοτούν αρνητικές εξελίξεις για όλους τους λαούς και για τον ελληνικό. Δεν πρέπει να κρύψουν το γεγονός ότι οι ανταγωνισμοί, οι υπεριαλιστικοί αυξάνονται αλματοδός, μεγαλώνουν επικίνδυνα, μπαίνουν σε νέα φάση, ενώ είναι όλο και πιο μεγάλη η πιθανότητα ενός πιο γενικευμένου πολέμου. Όλη η συζήτηση που γίνεται γύρω από αυτό το θέμα προσπαθεί να κρύψει το γεγονός ότι η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα μας σέρνουν σε αυτόν τον πόλεμο, δηλαδή στην οξύτατη αντιπαράθεση μεταξύ δύο στρατοπέδων που διαμορφώνονται με γρήγορους ρυθμούς. Υπεριαλιστικών στρατοπέδων, από τη μια ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και από την άλλη Ρωσία, Κίνα, μια αντιπαράθεση που μετατρέπει το λαό της Ουκρανίας σε σάκο του μπόξ, την Ελλάδα σε θήτη άλλων λαών, τον ελληνικό λαό σε θύμα πιθανών αντιπίνων, αφού η περιοχή μας ειδικά, όπως και όλη η Ελλάδα, έχει γίνει ένα απέραντο ορμητήριο των Αμερικανονατοϊκών στρατευμάτων. Προσπαθεί να κρύψει όμως και το πιο ουσιαστικό, ότι η μάχη δεν γίνεται ανάμεσα στις, όπως λένε, τις δυνάμεις της δυτικής δημοκρατίας και του, από τη μια μεριά, και του αυταρχισμού ή του αναθεωρητισμού, όπως λένε, από την άλλη. Αυτοί που τσακώνονται είναι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και τα κράτη που τους στηρίζουν για το ξαναμοίρασμα των αγορών, των σφαιρών επιρροής, των εδαφών, των πηγών ενέργειας και των δρόμων μεταφοράς. Η δίψα δηλαδή για όλο και μεγαλύτερο κέρδος, επιχειρηματικό κέρδος, είναι που κινεί και αυτόν τον πόλεμο, όπως και τους προηγούμενους. Και αυτή η δίψα, η ίδια δίψα, είναι αυτή για κέρδος δηλαδή, είναι αυτή που φουσκώνει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, τους λογαριασμούς του φυσικού αερίου, που μεγαλώνει την ακρίβεια σε όλα τα βασικά αγαθά, που αδειάζει τις τσέπες μας, μας μπρόχνει όλο και πιο βαθιά στη φτώχεια, όχι μόνο την ενεργειακή, μας οδηγεί μεγάλα λαϊκά στρώματα, τμήματα, να μην μπορούν να βγάλουμε το μήνα. Ο λαός μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων, βαδίζοντας με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στον δρόμο της ανατροπής, στην οργάνωση του αγώνα για σύγχρονα δικαιώματα στη δουλειά αλλά και στη ζωή.